τις ανάγκες που έχουμε ως μοναστήρι για την εικονογράφηση. Και έτσι μετά τα διακονήματα που διαρκούν μέχρι τις 3 η ώρα, μετά είναι ο εσπερινός, η απογευματινή τράπεζα, μια προσευχή ακόμη μετά το φαγητό και μετά είμαστε ελεύθεροι να είτε να ξεκουραστούμε, είτε να διαβάσουμε, είτε να κάνουμε κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει. Έτσι δομείται όλη η μοναχική ζωή.